Ακούτε τα podcast του 902.gr. Σε τροχιά πολιτικών εξελίξεων μπαίνουν μετεκλογικά μία σειρά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και η Ελλάδα, αλλά τα φώτα της δημοσιότητας αυτό το διάστημα τραβάει η Γαλλία, όπου εκεί έχουν προκηρυχθεί βουλευτικές εκλογές. Οι εκλογές θα διεξαχθούν σε δύο γύρους, στις 30 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Να πούμε όμως κανένα δύο πραγματάκια πριν μπούμε στο ψητό. Με αφορμή τη νέα άνοδο της Le Pen στη Γαλλία που κατέκτησε την πρώτη θέση στις ευρωεκλογές, σχηματίστηκε το λεγόμενο νέο λαϊκό μέτωπο, με διακηρυγμένο στόχο την αντιμετώπιση της λεγόμενης ακροδεξίας, την οποία παρουσιάζουν ως αντισυστημική. Και επειδή αυτές οι εξελίξεις σηκώνουν πολύ σκόνη που φτάνει και στη χώρα μας, θα επιχειρήσουμε να θέσουμε ορισμένα ερωτήματα, αλλά να δώσουμε και απαντήσεις. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψεύτικο από το χαρακτηρισμό «η αντισυστημική Le Pen». Η Le Pen και τα αντίστοιχα κόμματα σαν το κόμμα της αποτελούν δυνάμεις του συστήματος και το αποδεικνύουν οι πράξεις τους, όσα λένε και όσα δεν λένε. Το αποδεικνύουν ασφαλώς και οι διάφορες διορθώσεις που κάνει τελευταία στις θέσεις της η Le Pen, με στόχο να λιάνει κάποιες γωνίες, όπως είναι χαρακτηριστικός ο όρος που βάζουν. Η Le Pen λοιπόν, πρόσφατα, μαζί με τον τάχα μεγάλο αντίπαλό της και πρόεδρο της Γαλλίας Μακρόν, ψήφισαν το αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά προσγειώνει στη γαλλική πραγματικότητα την σκληρή, ρατσιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Εδώ και χρόνια, το κόμμα της Le Pen έχει προχωρήσει στη λεγόμενη αποδιαβολοποίηση. De diabolisation, το λένε οι Γάλλοι. Τι το διαβολικό, έλεγε η Le Pen όταν ήταν υποτίθεται πιο σκληρή? Έλεγε, ας πούμε, να τεθεί σε δημοψήφισμα η συμμετοχή της Γαλλίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Πλέον δεν υπάρχουν ούτε καν αυτοί οι αστερίσκοι που έμπαιναν πριν κάποια χρόνια, και τώρα ο Μπαμπούλας, επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Le Pen για το Ευρωκοινοβούλιο, χωρίς περιστροφές απαντά πως δεν τίθεται τέτοια ζητήματα όπως το δημοψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, όχι αποχώρηση, που έλεγαν κάποτε, αλλά δημοψήφισμα. Αντίστοιχα αυτές τις μέρες, κάτι που καταγράφηκε και από τα εγχώρια αστικά μέσα, το κόμμα της Le Pen προσάρμοσε περαιτέρω το πολιτικό του πρόγραμμα. Έτσι, κάποια τυχαία κομμάτια αυτού του προγράμματος διαγράφηκαν, όπως για παράδειγμα η αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Άλλωστε, ακόμα και αυτήν την πρόταση η Le Pen την τοποθετούσε χρονικά ύστερα από τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία. Για να έχουμε λοιπόν και ένα μέτρο αντισυστημισμού, θα κάνουμε ένα μικρό flashback. Η Ελλάδα, το 1974, ύστερα από την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, είχε αποσυρθεί από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ με απόφαση της τότε οικουμενικής κυβέρνησης Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή. Επανήλθε εκεί το 1980 με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και έπειτα ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ να κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά των ΝΑΤΟϊκών για δεκαετίες. Τέτοιο παρελθόν έχει και η ίδια η Γαλλία, καθώς επί προεδρίας του συντηρητικού Σαρλ Ντεγκόλ το 1966 η Γαλλία αποχώρησε από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, στο οποίο επανήλθε το 2009. Φυσικά, οι προτάσεις της Le Pen ή ακόμα και τα παραδείγματα που περιγράψαμε αποτελούσαν επιλογές τμήματων της άρχουσας τάξης στη Γαλλία και την Ελλάδα, απηχούσαν προβληματισμούς των καπιταλιστών για το πώς εξασφαλίζονται τα δικά τους συμφέροντα στη κούρσα του ανταγωνισμού. Την καλύτερη περιγραφή, μάλιστα, την είχε δώσει ο ίδιος ο Ντεγκόλ, που ανακοινώνοντας το μακρινό 1966 την αποχώρηση από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, διαβεβαίωνε πως δεν πρόκειται για ρήξη, αλλά για προσαρμογή. Και αυτό ακριβώς ήταν. Προσαρμογή με βάση τα συμφέροντα του γαλλικού κεφαλαίου στον ανταγωνισμό με τα αντίπαλα ιμπεριαλιστικά συμφέροντα, όπως για παράδειγμα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνει λοιπόν αυτή η μικρή ιστορική παρένθεση και επανερχόμαστε στο παρόν. Και σε μία ακόμα επιβεβαίωση για το ρόλο δυνάμεων όπως η Εθνική Συσπήρωση, το κόμμα δηλαδή της Le Pen. Ο κίνδυνος λοιπόν, η απειλή Le Pen όπως τη λένε, μόλις πριν λίγες ημέρες είπε ότι ακόμα και αν νικήσει, θα συγκατοικήσει με την προεδρία του Μακρόν, αφού, λέει η Le Pen, σέβομαι τους θεσμούς. Δεν αναζητώ θεσμικό χάος. Μετά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών λοιπόν στη Γαλλία και την προκήρυξη εκλογών από τον Μακρόν, σχηματίστηκε για μία ακόμα φορά, έχει χαθεί εντάξει έτσι κι αλλιώς το μέτρημα, αλλά θα κάνουμε μία προσπάθεια παρακάτω, μέτωπο της αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας ενάντια στη λεγόμενη ακροδεξιά. Μάλιστα έδωσαν και το όνομα νέο λαϊκό μέτωπο, αυτό που στην πραγματικότητα είναι η συγκόλληση διαφόρων κομμάτων. Δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή βέβαια, και στα εγχώρια η συγκρότηση αυτού του μετώπου έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και από το ΠΑΣΟΚ λίγο πιο χλιάρα. Ας πούμε όμως ορισμένες αλήθειες. Το λεγόμενο νέο λαϊκό μέτωπο δεν είναι καθόλου νέο.
μόλις στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές τα ίδια κόμματα κατέβηκαν με άλλο όνομα πάλι στο όνομα της αντιμετώπισης της ακροδεξιάς, καταλήγοντας δεύτερη, ενώ στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, ανοιχτά ή ντροπαλά, στήριξαν τον Μακρόν για να μην έρθει Le Pen. Ποια κόμματα συναποτελούν το μέτωπο? Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οπορτουνιστικό μόρφωμα της ανυπότακτης Γαλλίας του Μελανσόν, το μεταλλαγμένο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα και οι οικολόγοι. Για να γίνει κατανοητό το ποιόν των δυνάμεων, θα αναφερθούμε και στις θέσεις αλλά και σε κάτι συμβολικό αλλά πολύ καθοριστικό για να συνεννοούμαστε περί τίνος πρόκειται. Το λεγόμενο Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα είναι εκείνο το κόμμα που έχει βγάλει ακόμα και το σφυροδρέπανο από το λογότυπό του εδώ και 12 χρόνια ως συνέχεια μιας εκφυλιστικής πορείας δεκαετιών. Τέτοιας πορείας που εδώ και δεκαετίες ουδεμία σχέση έχει με κομμουνιστικό κόμμα πέρα από το όνομα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύει πως έχουν το όνομα, αλλά όχι τη χάρη. Για να ρίξουμε μια ματιά στις θέσεις του λεγόμενου Λαϊκού Μετώπου που είναι εξίσου αποκαλυπτικές για το ρόλο που παίζει. Η ελπίδα λοιπόν για τη Γαλλία έχει ως θέση της την αποστολή όπλων στο καθεστώς Ζελένσκι με τον αστερίσκο να στέλνονται τα απαραίτητα όπλα. Πριν λίγο καιρό, ο πρόεδρος Μακρόν είχε ανακοινώσει ότι δεν πρέπει να αποκλείεται η αποστολή στρατευμάτων της Γαλλίας ή άλλων χωρών του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Σήμερα, το Λαϊκό Μέτωπο της Γαλλίας ζητά να σταλούν κυανόκρανοι για να φυλάνε τους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας. Συνήθως, οι κυανόκρανοι αποκαλούνται παραπλανητικά και ειρηνευτικό σώμα. Μόνο που ούτε παιδιά του Δημοτικού δεν μπορούν να πιστέψουν ότι η αποστολή οποιοδήποτε τύπου και ονόματος νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία θα σημάνει κάτι άλλο πέρα από τη γενίκευση του πολέμου. Ουσιαστικά, το Λαϊκό Μέτωπο είναι σαν να προτείνει στον Μακρόν προπαγανδιστική οδό διαφυγής για την αποστολή στρατευμάτων. Του βρήκαν και όνομα και πρόσχημα, τόσο χρήσιμη. Μάλιστα, στο πρόγραμμά του δεν υπάρχει καν η αναφορά στο ακρονίμιο ΝΑΤΟ. Όλοι μας παρακολουθήσαμε τους συγκλονιστικούς απεργιακούς αγώνες της εργατικής τάξης της Γαλλίας ενάντια στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης πριν 2 χρόνια. Ο νόμος τελικά ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Μακρόν, αξιοποιώντας διάφορα παραθυράκια του Γαλλικού Συντάγματος. Τότε, όταν ψηφιζόταν ο νόμος, οι δυνάμεις που σήμερα συμμετέχουν στο λεγόμενο Λαϊκό Μέτωπο κατήγγυλαν τον Μακρόν για πραξικόπημα. Τι λέει σήμερα το Λαϊκό Μέτωπο για αυτό το νόμο? Προτείνει την άμεση επανεξέταση του νόμου Μακρόν που αυξάνει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 χρόνια. Σιγά τα αίματα, παιδιά. Ας πούμε όμως και δύο λόγια για τα στελέχη αυτού του συνασπισμού κομμάτων. Ο ένας κάνει κριτική στον Μακρόν ότι στέλνει με αργούς ρυθμούς όπλα στην Ουκρανία. Ο άλλος θέλει να χαρακτηριστεί η Χαμάς τρομοκρατική οργάνωση. Ο παράλλος ήταν πρόεδρος της Γαλλίας και διέλυε ως σοσιαλιστής και προοδευτικός στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Όλοι μαζί, την ώρα της σφαγής του Παλαιστινιακού λαού, συμμετείχαν σε εκδηλώσεις κατά του αντισημιτισμού στη Γαλλία μαζί με τη Le Pen. Και όλοι, μα όλοι μαζί, εδώ και χρόνια, με την πολιτική και τη γραμμή τους, αποτελούν τους χορηγούς τόσο του Μακρόν όσο και της Le Pen. Τον Μακρόν τον ψήφισαν για να μην βγει η Le Pen και με την πολιτική τους επέτρεπαν σε διάφορα σκιάχτρα σαν τη Le Pen να πλασάρεται σαν αντισυστημική γιατί έπαιρναν πάνω τους την εφαρμογή της αντιλαϊκής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα όχι μόνο την εφάρμοζαν αλλά την παρουσίαζαν και σαν προοδευτική. Με αυτόν τον τρόπο έδιναν το δικαίωμα στη Le Pen και σε κάθε ομοιότη σε άλλες χώρες να παριστάνουν τη φωνή του λαού που αντιστέκεται δήθεν στο σύστημα. Τα προοδευτικά μέτωπα που στείνονται στη Γαλλία εναντίον αρχικά του πατέρα και σήμερα της Le Pen, ιδιαίτερα σε δεύτερους γύρους διαφόρων εκλογικών αναμετρήσεων, έχουν ιστορία 30 χρόνων και βάλε. Πέραν του ότι έγιναν πλυντήριο για τις αντιλαϊκές πολιτικές που εφάρμοσαν, για παράδειγμα, ο Σιράκ, ο Σαρκοζή, ο Ολάν, ο Μακρόν, τελικά ωφέλησαν ή ζημίωσαν τη Le Pen? Ρητορικό το ερώτημα, γιατί τα αποτελέσματα είναι οφθαλμοφανή. Ελπίδα και στην Ελλάδα και στη Γαλλία είναι η ανασύνταξη του εργατικού κινήματος, ο προσανατολισμός σύγκρουσης με το σύστημα και την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι η πολιτική ουράς πίσω από τις εκάστοτε επιδιώξεις του κεφαλαίου. Ελπίδα για να ανοίξει ο δρόμος της αντεπίθεσης στη Γαλλία, για να μπουν εμπόδια σε αντιδραστικές εξελίξεις, για να αλλάξουν οι πολιτικοί συσχετισμοί. Ελπίδα για να αποκτήσει η διαμαρτυρία απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και την πολιτική του κεφαλαίου ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, είναι ο δρόμος της ανασύνταξης του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος στην Ευρώπη και παγκόσμια, η ενίσχυση της διεθνιστικής αλληλεγγύης.
Και επειδή παρακολουθούμε και τις διεργασίες στην εγχώρια κεντροαριστερά, που ο καθένας τους βέβαια έχει συγκυβερνήσει 2-3 χρονάκια με αυτό που ήδη αποκαλούν ακροδεξιά, θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα σε επόμενο επεισόδιο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.